Για να κοίτα, σωματικά εμένα δεν μ' αρέσει γιατί δεν είναι και πολύ ωραίο σώμα. Δεν έχει μέση καταρχήν. Αν δεν έχει μέση. Ποια θα την βγάλουμε άκρηση. Να ξαναπροχωρήσουμε τα πλάνα, να μην αρέσει. Αυτή είναι. Όχι, αυτή είναι η Μέγκαν Φοξ. Αυτή που του αρέσει καλή. Κοίτα, δηλαδή, συγγνώμη, ειλικρινά. Παιδιά, τι λέτε τώρα για αυτή τη γυναίκα. Τι ωραία μέση που έχει. Το κορμί είναι. Κόβουν τα πλάνα και μέση δεν βλέπουμε. Όλο πόδι βλέπουμε. Όλο ότι είναι. Πόδι και στήθο. Δεν είναι θεά με τα ψωμάκια δεξιά. Εσύ άλλο πρότυπο. Ενώ η Μέγκαν Φοξ που έχει να φάει από το 68 είναι καλύτερη. Μια χαρά είναι η κοπέλα. Μίλα. Κούνη. Του χρόνου θα περάσουμε πολύ άσχημα. Βλέπω να μα κόβει δίαιτα εδώ μέσα με τα ταπεράκια του, αυτά που παίρνει κάτι ξηρού καρπού και τρώει, για να μην έχουμε πια σηματάκια. Και βλέπω να πεθαίνουμε. Μην τη βγάζουμε τη σεζόν έτσι. Από την αφαγεία. Τι λέει και σε μένα. Πήγα να φάω ένα τόσκι και μου λέει καλή μου, τι χάλα στη διατροφή σήμερα. Τι γίνεται. Έχει τρελαθεί στο παστέλι και ζηλεύει που τρώμε τα φασολάκια. Εκνευρίζεται, να το πούμε. Πρέπει να στεγνώσουμε. Εγώ πρέπει να μείνω 30 χρόνια άπαγη, σαν τον Γκάντι, ρε, για να στεγνώσω. Κάτι συνέχεια. Και έρχεται και μου λέει, πώς την είδε στην κεντρική με το ταπεράκι. Ποια ταπεράκι, ρε, χωρίς μαμά. Εσύ πας και τα μπιφτέκια να τα λέμε κι αυτά.